Οι πιο μυστηριώδεις εξαφανίσεις στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Κάκτος. 22 μυστηριώδεις εξαφανίσεις ανθρώπων ανηλίκων και ενηλίκων που σημειώθηκαν στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα επιχειρείται μια λεπτομερής καταγραφή αυτών των εξαφανίσεων που πιθανόν λίγοι γνωρίζουν, λίγοι θυμούνται, ωστόσο κάποιοι δεν ξέχασαν ποτέ. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία της Ελλάδος. Κωνσταντίνος Δημόπουλος. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, εμείς γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Το κοινό μας δεν το ξέρει αυτό. Καλώς ήρθες, Στάκη μου, στο σκοτάδι. Καλησπέρα, χάρη μου. Είναι τιμή μου να σε έχω στο γραφείο μου και να μπορώ να βοηθήσω γενικά στην έρευνα που κάνεις και στην δουλειά σου πάνω. Και για μένα είναι μεγάλη τιμή, γιατί είσαι φιλαράκι μου. Εγώ σε θεωρώ πολύ δικό μου άνθρωπο. Κωνσταντίνε μου, καταρχάς συγχαρητήρια για αυτή την υπόθεση την οποία χειρίζεις από την πρώτη στιγμή με πολύ διακριτικότητα, θα έλεγα, με λεπτότητα. Είδα ότι χρησιμοποιείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με ένα πολύ επαγγελματικό τρόπο. Δεν αναλώθηκες πάρα πολύ σε προβολές και δημοσιότητα. Κοίταξε να εστιάσεις την υπόθεση. Έχεις κάνει πολύ καλή δουλειά. Μπράβο σου. Θα ήθελα λοιπόν για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί κάποιοι μπορεί να την έχουν δει από τη μέση την υπόθεση, να έχουν κενά. Εγώ θέλω να κάνουμε ένα χρονογράφημα της υπόθεσης από την αρχή. Και αν θέλεις και πριν να αναλάβεις την υπόθεση. Έχουμε λοιπόν, καταρχάς, να πάμε λίγο για το χαρακτήρα αυτού του νεαρού Μπάμπη, τον οποίο όλοι βλέπουμε φωτογραφίες, αλλά δεν τον ξέρουμε, δεν ξέρουμε ποιος είναι. Έτσι, από αυτά που έτσι έχεις και εγγραφεί στο προφίλ του, μπορείς να μας πεις λίγο για τον άνθρωπο αυτόν? Κοιτάξτε, ήταν ένα παιδί το οποίο με το που τελείωσε το Λύκειο έφυγε για να εργαστεί. Ήταν ένα τίμιο παιδί, το οποίο ανεξαρτοποιήθηκε σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα από την οικογένειά του. Άνοιξε τα φτερά του και, αν θέλετε, αυτό τον έκανε να μην αποτελεί πλέον μέρος μιας επαρχίας, κάποιων συγκεκριμένων ιδεών, δεν εγκλωβίστηκε σε μια μικρή κοινωνία. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αναπτύχθηκε γρήγορα. Το παιδί αυτό εργάστηκε ως εργάτης σε επιχείρηση με φωτοβολταϊκά, πριν την βάναυση δολοφονία. Δηλαδή, σε τι ηλικία έγινε αυτό, πριν πόσο? Δεδομένου ότι ήταν 31 ετών κατά την δολοφονία, από 18 χρονών είχε ξεκινήσει να εργάζεται με το που τελείωσε το Λύκειο Ευηνοχωρίου. Δηλαδή, μιλάμε για έναν άνθρωπο που ανεξαρτοποιήθηκε πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Ήταν ένα παιδί το οποίο είχε δουλέψει σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, είχε αρκετά καλό μισθό και αυτό τον βοηθούσε να έχει μια, αν θέλετε, να είναι ανεξάρτητος οικονομικά, να μπορεί να κάνει τα ταξίδια του. Αυτόνομος. Αυτόνομος. Και να βοηθάει την οικογένειά του. Πολύ σημαντικό. Έφυγε λοιπόν στο εξωτερικό ένας άνθρωπος μόνος του, γιατί δεν είχε εκεί συγγενείς. Ακριβώς. Έτσι. Οπότε θα έχει αναπτύξει ενδεχομένως κάποιους φίλους μέσα από το επαγγελματικό του περιβάλλον. Έκανε άλλα πράγματα. Ποια ήταν τα χόμπι του, έτσι? Αυτό που γνωρίζω κι εγώ από τους ανθρώπους τους οποίους εκπροσωπώ, τη μητέρα και τις δύο αδερφές, είναι ότι το κυνήγι ήταν στα χόμπι του. Ήταν ένα χόμπι, βέβαια, που το είχε ξεκινήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και παρόλα αυτά, δεν ήταν. Πιο παλιά είχε ασχοληθεί και με κάποιο έθιμο στο Ευηνοχώρι, που ξέρετε, είναι κάποιοι υπείς, οι οποίοι του Αγίου Γεωργίου, για παράδειγμα, πηγαίνουν μαζί με κάποιους ντόπιους, εν πάση περιπτώσει, παρελάβουν
Και τιμούν το έθιμο αυτό. Ήταν εθιμοτυπικά. Ήξερε δηλαδή, είχε και αυτό το χόμπι, την υπασία με την έννοια στα πλαίσια αυτή του εθίμου. Και ο Μπάμπης, ήταν ανήσυχο πνεύμα με την καλή έννοια. Δηλαδή του ανθρώπου ο οποίος ήθελε να ανοίξει τους ορίζοντές του. Και ερχόταν συχνά από το εξωτερικό στην Ελλάδα για να δει τους γονείς του. Στις γιορτές, κυρίως το καλοκαίρι. Σε αυτές τις περιόδους, όταν είχε άδειες. Ακριβώς. Μάλιστα. Και τώρα έρχεται ξαφνικά. Ποιο μήνα έρχεται στην Ελλάδα, θυμόμαστε περίπου? Αν δεν κάνω λάθος, είχε έρθει για τις γιορτές των Χριστουγέννων και για να αλλάξει χρόνο με την οικογένειά του. Πολύ ωραία. Και έρχεται λοιπόν για να μείνει με την οικογένειά του, να περάσει χρόνο. Και ξαφνικά τι γίνεται, ξαφνικά εξαφανίζεται, τι συνέβη εκεί πέρα? Πράγματι, την ημέρα εκείνη, οι πρώτες πληροφορίες, αυτές που είχε η οικογένεια και περιήλθαν σε γνώση της μητέρας και της αδερφής του στη συνέχεια, που ήταν στο εξωτερικό στη Γερμανία μέχρι εκείνη την ώρα, ότι το παιδί αυτό, ενώ είχε πάει για κυνήγι με έναν φίλο του, δεν είχε επιστρέψει στην οικία του. Δεν είχε γυρίσει στο σπίτι του. Υπήρχε μεγάλη ανησυχία από την αρχή, έτσι. Δεν πίστευσαν οι συγγενείς ότι εντάξει, μπορεί να πήγε κάπου να μείνει και δεν θέλει αυτό. Εντάξει, όπως συμβαίνει, ήταν ένα παιδί το οποίο τις πρώτες βραδινές ώρες δεν υπήρχε ανησυχία. Ήταν στην πόλη του, είχε πάει για το χόμπι του και όπως αντιλαμβάνεστε, τις πρώτες ώρες όπως ήθιστε σε μια επαρχία και δεν μιλάμε για μια μεγάλη πόλη που όταν κάποιος αργεί να επιστρέψει, αγχωνόμαστε λίγο παραπάνω. Είναι μια πόλη η οποία ανά πάσα στιγμή ο καθένας μπορεί να συναντήσει οποιονδήποτε αρκεί να πάει μια βόλτα έξω. Συνεπώς, οι πρώτες ώρες ήταν ότι εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να καθυστέρησε, μπορεί να πήγε και μια βόλτα μετά με κάποιο φίλο του και όλα καλά δηλαδή για αρχή. Μετά άρχισε μια ανησυχία όμως. Υπήρχε μια έντονη ανησυχία. Η οποία προκλήθηκε από την αδελφή πρώτα. Η μητέρα άρχισε να ανησυχεί για το που είναι το παιδί της. Μίλησε με έναν φίλο του Μπάμπη, ο οποίος. Και είναι και ο άνθρωπος ο οποίος ξετύλιξε το κουβάρι εντός εισαγωγικών. Για πες μου λίγο γι' αυτό. Αυτός ο άνθρωπος επικοινώνησε με τη. Η μητέρα επικοινώνησε μαζί του και το ρώτησε αν έχει κάποια εικόνα. Ήταν ένα παιδί που κάναν παρέα τις ημέρες που ήταν ο Μπάμπης στο Μεσολόγγι. Αυτός ο άνθρωπος απάντησε ότι αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι, ξέρετε τι, μίλησα μαζί του, τον είχα καλέσει σε μια έτσι, φιλική παρέα, δεν ήρθε εκεί γιατί είχε να πάει για κυνήγι όπως απάντησε ο Μπάμπης, με τον άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή κατηγορείται και έχει προφυλακιστεί. Θα φτάσουμε εκεί. Άρα λοιπόν είπε στο φίλο ότι θα πάει για κυνήγι. Ακριβώς. Γιατί ακούμε συνέχεια για το κυνήγι, για το κυνήγι, τελικά είναι υπαρκτό αυτό, το είπε σε φίλο του. Ναι, και αυτό έχει ήδη δημοσιευθεί. Και ναι, 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 οκ, okay. Δημοσιεύονται πολλά, αλλά εγώ το πιάνω από την αρχή και θέλω να καταλάβω τι είναι πραγματικά εδρεωμένο ή τι είναι δημοσιογραφική φήμη ενδεχομένως. Ωραία, είπε ότι θα πάει για κυνήγι. Ο φίλος του λοιπόν εξήγησε στους συγγενείς του νεαρού ότι εδώ είχαμε ένα ραντεβού αυτά. Μετά πώς πήγε το πράγμα? Και άρχισε να υπάρχει, να οξύνεται και να αυξάνεται η ανησυχία, διότι δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι του. Και όταν πλέον έχουμε περάσει, η ώρα είναι 11, η ώρα είναι 12, ξημερώσει, έχει μπει, είμαστε πλέον 5 Γενάρη, γιορτινές μέρες του 2024, και ένα παιδί δεν είναι στο σπίτι του. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο τη Δευτέρα ταξίδευε, είχε ήδη εισιτήριο να πάει στη δουλειά του. Άρα. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι. Να μην επιστρέψει, να μην πάει στο αεροδρόμιο. Άρα. Και τα φώτα πλέον έχουν περάσει σε έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος, τον οποίο ήρθε σε επαφή. Μετά την μαρτυρία αυτού του νεαρού, που είναι καθοριστική σημασίας, υπήρξε κάποιος άλλος ο οποίος βοήθησε στο να επικεντρωθούν οι έρευνες προς αυτό το άτομο, προς το άτομο που κατηγορείται πλέον? Όχι, αρχικά ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είπε ότι ξέρετε κάτι, ήξερε ότι θα πάει με αυτόν για κυνήγι, τον νυν κατηγορούμενο. Και στη συνέχεια προέκυψαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι της γενικότερης παρέας, να το πούμε έτσι, πιο απλά, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι ξέρετε κάτι, ναι, ήταν να πάνε για κυνήγι, όπως μάθαμε και εμείς εκ των υστέρων. Και άρχισαν αυτοί οι άνθρωποι να λένε και κάποιες ανακολουθίες, τις οποίες αυτός ο κατηγορούμενος τους ισχυρίστηκε ενώπιον τους. Αυτό μεταγενέστερα. Μεταγενέστερα. Οπότε αρχίζει η έρευνα τώρα να μπαίνει βαθιά, τον καλούνε πρώτα αυτόν να καταθέσει, ο οποίος στις πρώτες καταθέσεις, οι οποίες
Μάλιστα πλέον δεν είναι σαν να μην υπάρχουν σε δικογραφία, έχουν αρχαιοθετηθεί. Γιατί τότε απλά ήταν ακόμα ένας μάρτυρας, έτσι. Είχε προσαχθεί για την ακρίβεια στα πλαίσια της έρευνας. Στα πλαίσια της έρευνας. Όχι ύποπτος δικονομικά, στο κάδρο της αστυνομίας, στο ναι. Ελεγχόμενο πρόσωπο. Ελεγχόμενο έτσι. Πρόσωπο ότι κάτι γνωρίζει. Ακριβώς. Εκεί μπορούμε να πούμε λίγο, τι, περίπου τι έχει πει στις καταθέσεις αυτές, τι υποστήριζε. Ότι πράγματι ήταν να πάνε για κυνήγι, ότι δεν έχω καμία σχέση εγώ, δεν, τι είπε. Όπως γνωρίζετε κι εσείς και από αυτά που έχουν δει το Φως Δημοσιότητας, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος και καταγγείλαμε και εμείς σαν οικογένεια, γιατί επενθυμίζω ότι καταθέσαμε μία μηνυτήρια αναφορά σαν οικογένεια από την πλευρά της μητέρας και των δύο αδερφών για ανθρωποκτονία μετά από κάποιες μέρες εκ προθέσεως. Πριν αυτός ο Κρεοπόλης, πριν αυτό. Όχι, αφού είχαμε ενημερωθεί και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από δικές μας πληροφορίες ότι ήταν ανακόλουθος και είχε ισχυριστεί κατάφορα ψεύδι ενώπιον των αρχών. Στις πρώτες καταθέσεις του. Okay. Καταθέσαμε και ήταν μία μέρα πριν τη σύλληψή του για την ακρίβεια, δικιά μας μήνυση. Χρονικά, να το τοποθετήσω έτσι. Καταθέσαμε μήνυση για ανθρωποκτονία εκ προθέσεων κατά παντός υπευθύνου, γιατί τότε δεν είχαμε μία ποινική δίωξη in personam. Είχαμε κάποιους δράστες. Είχαμε ένα δίκημα κατά την άποψή μας συμμετοχής και αυτό είναι κάτι το υποστηρίζουμε και αυτή τη στιγμή. Και για ψευδή κατάθεση σε προγενέστερο χρόνο, διότι είχαμε ενημερωθεί και από τον τύπο, δεν είχαμε πλήρη γνώση της οικογραφίας εκείνο το χρονικό διάστημα, ότι τα ψεύδη του ήταν ασύστολα. Δηλαδή, για να ξαναπούμε πάλι. Να ωραία. Για τις πρώτες καταθέσεις, ποια ήταν αυτά τα οποία ήταν red flags, ας πούμε, ψέματα. Καταρχάς, ο άνθρωπος αυτός ισχυρίστηκε ότι άφησε τον αείμνηστο Μπάμπη στον κόμβο του ΤΕΙ. Και στη συνέχεια επέστρεψε μετά από 5 λεπτά στο σπίτι του. Φυσικά αυτό δεν διαπιστώθηκε από την έρευνα, διότι η κάμερα που είναι στο σημείο μεταξύ της Ιόνιας οδού και της επαρχιακής οδού που οδηγεί στο Ιβνοχώρι, τον κατέγραψε να περνάει από ένα σημείο που δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την παρουσία του και στη συνέχεια να πηγαίνει στη γνωστή διαδρομή η οποία τον οδήγησε στα φωτοβολταϊκά, το οποίο είναι ένα σημείο πάρα πολύ κοντά στο σημείο της δολοφονίας. Αυτό και μετά από αυτή την ενέργεια ο άνθρωπος αυτός και αφού πέρασαν 50 λεπτά περίπου επέστρεψε διότι μια άλλη κάμερα το συλλαμβάνει εντός εισαγωγικών να επιστρέφει στην οικία του. Συνεπώς τα 5 λεπτά που ισχυρίζεται είναι το πρώτο κατάφορο ψέμα, διότι είναι μια διαδρομή την οποία την έκανε 50-55 λεπτά. Άρα λοιπόν. Σε σημεία επίδικα και χωρίς να μπορεί να αιτιολογήσει την. Άρα λοιπόν η διάρκεια, ο χρόνος, η διαδρομή και τα πάντα. Εκοφαντικό ψέμα. Άλλη αντίφαση στις πρώτες καταθέσεις του. Όταν πάντα με αυτά που έχουμε έτσι δει και από τα δημοσιεύματα και από την έρευνα. Ο άνθρωπος αυτός ισχυρίστηκε ότι ξέρετε κάτι, δεν ήταν 5 λεπτά, αυτό που μου λέτε μπορεί να ισχύει τα 50 λεπτά, αλλά εγώ δεν θυμόμαι πάρα πολύ καλά γιατί είχα κάνει χρήση ειδικής κάναβης. Γεγονός το οποίο φυσικά αναιρέθηκε από την έρευνα η οποία οδήγησε στο να η τοξικολογική εξέταση να είναι καθαρή. Έγιναν τοξικολογικές για να διαπιστώσουν αν όντως. Ακριβώς. Πάντα με αυτά που διαβάζουμε. Ναι. Και οπότε έχουμε τις πρώτες καταθέσεις. Δεν οποίες πούμε πολλά για τη δικογραφία, είναι όλα αυτά τα οποία. Ναι. Έτσι. Οπότε μετά τις πρώτες καταθέσεις έχουμε ξαφνικά στο στάδιο που αυτό το άτομο, ο Κρεοπόλης, φτάνει να είναι ύποπτος και μετά στο στάδιο κατηγορούμενος. Ναι. Πώς φτάνουμε εκεί. Υπάρχουν, να προσθέσω σε αυτό, και κάποιες άλλες ανακολουθίες. Τώρα δεν θέλω να επεκταθώ επί της δικογραφίας. Υπάρχουν όμως λεπτομέρειες για το ποιος κάλεσε ποιον πρώτος στο τηλέφωνο, ποια διαδρομή ακολούθησε μετά, για ποιο λόγο κινήθηκε πολύ κοντά στην οικία του σε περιοχή Βαλτόδη αριστερά και προς τη Λιμνοθάλασσα για 11 ολόκληρα λεπτά όπου δεν τον πιάνει κάποια κάμερα, γεγονός το οποίο για μένα έχει κομβική σημασία για το τι έχει κάνει εκεί. Θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μιλήσει και θα εξηγήσει με κανόνες απλής λογικής τι έχει συμβεί.
Γιατί το οποίο ακόμα είναι μετέωρο. Εμπέζει και το λέω ευθέως την οικογένεια, την κοινωνία και αν θέλετε και τις αρχές. Αυτή είναι η δικιά μου κρίση. Ένας άνθρωπος ο οποίος σήμερα λέει κάτι, μετά από κάποιες ώρες λέει κάτι άλλο. Αύριο μεθαύριο, αν κληθεί σε μια συμπληρωματική απολογία, θα πει κάτι άλλο. Τα συμπεράσματα δικά σας. Μόλις προσήχθη ως κατηγορούμενος, έχουν ακουστεί έτσι δημοσιογραφικά ότι είχε κάποιες περίεργες αντιδράσεις. Γιατί ήταν και εκείνες οι μέρες που είχαν βρει και τη σωρό. Έτσι. Το χρονικό πλαίσιο είναι πολύ μικρό. Την ημέρα της απολογίας του, για να βοηθήσω, βρέθηκε η άτυχη σωρός του Μπάμπη. Ήταν η μέρα την οποία υπήρχε η απολογία και ήταν κατά τη διάρκεια αυτής ο εντοπισμός. Αυτό θυμίζει, όπως γνωρίζετε καλά, αρχαία τραγωδία. Ίσως δεν έχει συμβεί και ποτέ. Πραγματικά. Στα δεν... ελληνικά ποινικά χρονικά. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι υπεύθυνη και πραγματικά μια καταπληκτική ομάδα που συνετέλεσε στο να βρεθεί ο σωρός είναι η Ανούμπις K9. Λοιπόν, Βαγγέλης, ο οποίος με την ομάδα του, έτσι, Ανούμπις K9 και τα ειδικά σκυλιά κατάφεραν να βρουν τη σωρό. Πρόκειται για μια ομάδα εθελοντών κατά βάση, οι οποίοι ήρθαν σε επαφή μαζί μου και με αίτημα δικό μας, σε συνέχεια της μηνυτήριας αναφοράς των ανθρώπων τους οποίους εκπροσωπώ, εισακουστήκαμε με μεγάλη ταχύτητα, και έχω να το πω αυτό, και από την κυρία Εισαγγελέα και από την κυρία Ανακρίτρια, η οποία εξέδωσε διάταξη, διορίζοντάς τους αυτεπαγγέλτος. Οι άνθρωποι ορκίστηκαν αμέσως, ανέλαβαν δράση και μέσα σε τρεις μέρες, στην κυριολεξία, κατάφεραν να εντοπίσουν τη σωρό. Όμως, αρρωγή στην προσπάθειά τους αυτή ήταν οι αστυνομικές αρχές, όλος ο κρατικός μηχανισμός, η υποδιεύθυνση ασφαλείας πατρών, το ανθρωποκτονιών το οποίο δούλευε νυχθημερών και όλη η αστυνομία της Τολοκανανίας ήταν πολύ κοντά σε αυτή την υπόθεση, έδωσαν συγκεκριμένα σημεία στον ερευνητή του συγκεκριμένου πραγματογνώμονα για να αναζητήσει και να ψάξει. Και ήδη από την προηγούμενη μέρα, πριν βρούμε τη σωρό, ο ειδικός αυτός σκύλος, εκπαιδευόμενος στο να μπορεί να βρει ακόμα και υπολείμματα και οστά ανθρώπων μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς, μπορεί να βρει σκελετικά υπολείμματα. Είχε ήδη μυρίσει από την προηγούμενη μέρα ένα σημείο, όχι κοντά εκεί που βρέθηκε η σωρό, αλλά όχι και πολύ μακριά. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν εκείνη τη μέρα και ο αέρας του έδειχνε ένα άλλο σημείο. Ναι, γιατί η μυρωδιά πάει αλλού. Ακριβώς. Είδατε έρευνα για νεκρό, είδατε έρευνα για οστά. Καταρχάς, μπορούμε να πούμε λίγο κάποια πράγματα για τη σωρό, δηλαδή υπήρξε κάποιο έβριμα, κάτι. Από όσο ξέρουμε, υπάρχει μια θεωρία ότι πυροβολήθηκε από ψηλά. Εμείς ακόμη στο στάδιο αυτό δεν έχουμε λάβει γνώση. Έχουμε ένα μέρος της δικογραφίας στη διάθεσή μας. Τυπικά, μετά την συμπληρωματική απολογία του κατηγορουμένου, η οποία πιθανόν ακολουθεί στις επόμενες μέρες, όπως προβλέπετε, με τα νέα δεδομένα. Σίγουρα θα καταθέσεις. Θα λάβουμε γνώση και εμείς της δικογραφίας για να μπορούμε να τοποθετηθούμε. Ακούγονται διάφορα για τον τρόπο με τον οποίο εκτελέστηκε, ότι πράγματι ήταν σκυμμένος, ότι ήταν τα σκάλια ήταν διασποράς, ήταν για άγριο γούρνα και ουσιαστικά η θανατηφόρα βολή ήταν μία. Όμως αυτά επιτρέψτε μου να επιφυλαχθώ. Για το αν είναι έτσι. Ακριβώς, γιατί μπορούμε να δούμε πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε. Σωστά. Ένα που μου κάνει εντύπωση και θέλω να μου επιβεβαιώσει αν είναι έτσι. Γιατί εγώ τώρα σου λέω το πάω από την αρχή. Αναφέρουν ότι το θύμα είχε όπλο επάνω του. Είναι δρεωμένο αυτό, είναι δρεωμένο. Σωστά. Πολύ ωραία.
Αυτό το όπλο βρέθηκε, δεν βρέθηκε. Αυτή τη στιγμή η έρευνα σε αυτό το στάδιο προσανατολίζεται στην ανέβρεση του όπλου και του κινητού. Άρα λοιπόν ψάχνουμε και το όπλο του θύματος και το κινητό του θύματος, αλλά ψάχνουμε και το όπλο του δράστη. Έχει ήδη... Αν υπήρξε όπλο του δράστη. Αν υπήρξε όπλο. Πολύ σωστά. Πιθανολογώ σφόδρα ότι ο Μπάμπης εκτελέστηκε από το δικό του όπλο. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σοβαρό και η αλήθεια είναι ότι και εγώ, έτσι όπως έχω ακούσει για την υπόθεση και έτσι λίγο την έχω μελετήσει, αφήνει τα πράγματα σε μια. Οδηγούνται τα πράγματα σε μια άλλη εκδοχή, αν είναι το δικό του όπλο. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι οπλισμένος. Καταρχάς πήγε οπλισμένος για ποιο λόγο εκεί, λόγω κάποιου φόβου ή με τη σκέψη ότι πάει για κυνήγι. Είναι λίγο μπερδεμένο εδώ. Αυτή ήταν η αρχική απόφαση. Δηλαδή, κανείς δεν γνωρίζει, εφόσον ο κατηγορούμενος δεν μιλάει αυτή τη στιγμή, κανείς δεν γνωρίζει και δεν θα μπορεί να γνωρίζει, απλά θα εικάζει για ποιο λόγο ξεκίνησαν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε εκεί. Ο αρχικός σκοπός και αυτό το οποίο γνωρίζουμε ήταν να πάνε για κυνήγι. Και αυτό θεωρώ και εγώ ήταν η πρώτη βούληση. Υπάρχει αυτό σε μηνύματα ή τηλεφωνικές συνομιλίες αυτό. Είναι από το φίλο, αλλά υπάρχει και από αλλού. Όχι αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η ενημέρωση και αυτό προκύπτει. Έτσι. Ναι. Άρα εκείνος δεν πήγε οπλισμένος για να αμυνθεί. Πήγε οπλισμένος για το κυνήγι. Αλλά και για να... Μιλισμονούμε, ανεξάρτητα το τι υποστηρίζεται γενικά, το τι ακούγεται. Πάντα όταν κάποιος κυνηγάει, όταν μιλάμε για παράδειγμα για το κυνήγι λαγού ή της πάπιας, κάποιοι λένε ότι μπορεί και αγριογούρουν να ανακατεύουν σε εκείνο το σημείο. Δεν το γνωρίζω, δεν είμαι κυνηγός και δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Όμως, όταν κυνηγάμε, πάντα ο ένας είναι αυτός που έχει το όπλο και ο άλλος συνήθως στείνει κάποιο καρτέρι, είτε ανάβει τα φώτα του αυτοκινήτου ή εν πάση περιπτώσει έχει κάποιον ειδικό φακό για να μπορεί να τυφλώσει το θύραμα, ας πούμε έτσι. Ή να υποδείξει στον κυνηγό το που θα πάει να χτυπήσει. Πολύ ωραία. Αυτό το κρατάμε στη λογική ότι το σενάριό μας μπορεί να είναι και το κυνήγι. Κάποιος, ωραία, δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε αυτό και καμιά φορά... Είναι η συμφωνία. Ακριβώς, γιατί κάποια πράγματα πολλές φορές μπορεί να είναι προφανή και εμείς να πηγαίνουμε σε άλλα και να τα κάνουμε πιο πολύπλοκα. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε, Χάρη, γιατί έχεις την εμπειρία πάνω σε αυτό, ότι το έγκλημα καμιά φορά το έχουμε μπροστά μας. Είναι απλή λύση. Ναι. Πολλές φορές αναλωνόμαστε σε σκέψεις και χάνουμε την ουσία. Ακριβώς. Μπορεί τα πράγματα να είναι πολύ πιο απλά. Μπροστά μας. Ναι. Όπως μπροστά μας ήταν και ο άνθρωπος και η σωρός. Ήταν σε ένα σημείο μπροστά μας. Ήταν σε ένα σημείο που καλώς ή κακώς δεν μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έχουμε ένα επαγγελματικό χτύπημα. Δεν είναι επαγγελματικό το χτύπημα και εδώ σκέφτομαι το εξής. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Ότι ήταν εύκολη η ανέβρεση. Όχι. Όλος ο μηχανισμός ήταν πάνω σε αυτήν την υπόθεση 15-18 μέρες. Έχω ξαναπεί ότι είναι επαγγελματίας κρεοπόλης αυτός, όχι επαγγελματίας δολοφόνος. Λοιπόν. Δεν είναι επαγγελματίας δολοφόνος. Είναι οπότε... η πίστα του. Ναι. Είναι σε ένα χώρο. Είναι. Βρέθηκε σε ένα χώρο. Θα μας πει η δικαιοσύνη και η έρευνα τι κάνει και πώς κάνει και τι έκανε. Βρέθηκε σε ένα χώρο που το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Συμφωνώ. Εγκληματολογικά πιστεύεις ότι θα πώς είναι δυνατόν από τη στιγμή που το θύμα έχει όπλο να αποσπάσει ο δράστης το όπλο του θύματος. Εκεί λοιπόν είναι περίπλοκο. Μια εκτίμηση είναι αυτό που μόλις είπα. Ότι για παράδειγμα πάμε να κυνηγήσουμε. Εντάξει, ο καθένας με την. Γιατί έχουν ακουστεί διάφορα, γιατί κάποιος να φοράει τα αθλητικά του ρούχα για να πάει να κυνηγήσει. Εγώ γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι κυνηγάνε με τα αθλητικά του ζούχα γιατί κυνηγάνε σε κάποιες ώρες οι οποίες είναι λίγο περίεργες. Είναι βράδυ ή, εν πάση περιπτώσει, κάποια πράγματα είναι στα όρια του αν επιτρέπονται ή δεν επιτρέπονται στο κυνήγι. Υπάρχει και σημείο που μπορεί να μην επιτρέπεται το κυνήγι εκεί. Ακριβώς. Λέω εγώ τώρα. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι δεν είναι παράλογο δύο άνθρωποι να πηγαίνουν για κυνήγι. Αυτοί ξέρουν το σημείο που πάνε να κυνηγήσουν. Το σημείο αυτό, επαναλαμβάνω, πάνε διάφοροι και κυνηγάνε. Εκεί που βρέθηκε ο σωρός. Στα περίχωρα αυτά. Στα περίχωρα γενικά. Αυτά. Στο παρατηρητήριο. Είναι μια περιοχή λοιπόν που γίνεται κυνήγι εκεί. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Και είναι μια περιοχή βαλτώδης. Δεν έχω ιδέα, εσύ τα ξέρεις εκεί τα μέρη. Είναι μια δύσβατη περιοχή. Γνωρίζω πολύ καλά γιατί έχω μεγαλώσει όπως ξέρεις στο Μεσολόγγι. Και έχω γυρίσει όλα αυτά τα μέρη. Είναι μια δύσβατη περιοχή το σημείο αυτό. Είναι αχανίσιμη περιοχή. Πραγματικά, και περιβάλλεται από έλι. Έλι και κάποια σημεία είναι λιμνοθάλασσα. Και καλαμιές έτσι. Και, και όπως πολύ καλά γνωρίζεις, ενεργοποιήθηκαν μέχρι και επαγγελματίες δίτες. Βοηθήσαμε και εμείς τις αρχές προς τούτο.
οι οποίοι προσπάθησαν να αναζητήσουν μέσα σε νερά τα οποία πραγματικά δεν μπορείς να δεις ούτε μισό εκατοστό. Είναι λασπόδι νερά. Λασπόδι με κλαδιά, με... είναι μια κατάσταση θρίλερ. Και εδώ έχετε το ερώτημά μου. Αυτός. Ναι, εδώ... Αν πετάξεις κάτι, ένα στυλό, ένα κινητό, είναι... λειτουργεί σαν κινούμενη άμμος. Κατάλαβα, κατάλαβα. Εκεί που βρέθηκε η σωρός, ήτανε επάνω σε λάσπες, ήτανε πάνω σε χόρτα, βάτα, δεν ξέρω, καλαμιές, γιατί έχει καλαμιές εκεί γύρω. Ήταν σε καλαμιές. Ναι. Ήταν σε καλαμιές. Άρα δεν ήταν σε σημείο που θα μπορούσε να βουλιάξει η σωρός, κοντά βέβαια σε κάποιο τέτοιο... Ήταν κοντά. Ναι. Δεν ξέρω αν λόγω του καιρού υπήρχε μια έτσι... μια διασάλευση στο κλίμα τις προηγούμενες μέρες και μετακινήθηκε το πτώμα του Μπάμπη εκεί. Σε εκείνο το σημείο όμως. Σε εκείνο το σημείο όχι, ήταν καλαμιές και... Πώς μπορεί κάποιος να μεταφέρει μια σωρική, μπορεί να το κάνει μόνος του θεωρείς ή θα χρειαστεί τη βοήθεια κάποιου? Θεωρώ ότι όπως και εσύ γνωρίζεις την εμπειρία σου, ένα πτώμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 70 κιλά, όταν κάποιος πεθαίνει είναι 150 κιλά για να μεταφερθεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος τελείως μόνος να μεταφέρει κάποιον άνθρωπο. Εγώ θα πω όμως κάτι άλλο. Θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα κάποιος να είναι να έχει στήσει ένα καρτέρι παράλληλα. Mm. Κάποιος δηλαδή να έχει παγιδεύσει το παιδί, θα το βρει, επαναλαμβάνω, η δικαιοσύνη αυτό. Έχουμε έναν ήδη κατηγορούμενο αυτή τη στιγμή. Και κάποιος άλλος να κάνει το λεγόμενο καρτέρι. Ναι. Εξετάζεται. Και στη συνέχεια απλά να έχουν εξαφανιστεί δύο όπλα. Εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο. Όλα εξετάζονται. Όλα εξετάζονται. Η άποψή μου, και το τονίζω και το έχω καταγγείλει ενώπιον των αρχών και το πιστεύουν και οι άνθρωποι του οποίου εκπροσωπώ, είναι ότι έχουμε συμμετοχή. Συμμετοχή μπορεί να είναι οποιαδήποτε. Μπορεί να είναι από ένα καρτέρι μέχρι το να φύγω από τον τόπο του εγκλήματος, να κάνω κάποιες κινήσεις πολύ περίεργες, ήδη περιέγραψα γενικά πριν κάποια πράγματα, να φύγω αριστερά σε έναν τόπο τον οποίο δεν υπάρχει κάμερα, και να συναντήσω κάποιον, για παράδειγμα, ο οποίος έχει κάνει μια άλλη διαδρομή, η οποία υπάρχει μια άλλη διαδρομή, χωρίς κάμερες, που συναντάει το σημείο εκείνο. Υπάρχει μια περιφερειακή διαδρομή με τη λιμνοθάλασσα κοντά, η οποία δεν υπάρχει πουθενά κάμερα. Μάλιστα. Η οποία έχει, όπου περνάς και από ένα συνοικισμό Ρωμά, γκέτο ουσιαστικά, για να φτάσεις στο σημείο όπου βρέθηκε και το πτώμα. Στο άρα, σημείο... αν μιλάμε για δύο ανθρώπους, τουλάχιστον, πάντα πιθανολογούμε και εκτιμούμε αυτή τη στιγμή, πολύ εύκολα μπορεί να έχει συμβεί και αυτό. Ωραία. Να δώσει κάποιος κάτι και συνέχεια να το πετάξει κάποιος άλλος. Ναι, ναι. Να βοηθήσει. Στο σημείο ανέβρεση, πάντως εκεί κοντά βρέθηκε και ένα φυσίγγιο, έτσι. Βρέθηκαν κάποια φυσίγγια τα οποία εξετάζονται. Δεν είναι δεν γνωρίζω τον αριθμό αυτή τη στιγμή. Είπαμε, είμαστε ακόμα στην έρευνα. Ναι. Και... Δέχεται να είναι πάνω από ένα δηλαδή. Αυτό μου λες. Δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Okay. Υπάρχουν άλλα ευρήματα, δεν γνωρίζεις αν έχουμε άλλα ευρήματα. Αναμένουμε αυτή τη στιγμή το DNA, το οποίο... Από τα νύχια. Ακριβώς. Επαναλαμβάνω όμως, ανεξαρτήτως αποτελέσματος DNA, ακόμα και αν είναι αρνητικό... Δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρχει πάλι, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, πάλι από τη δουλειά σου, τόσο χρονικό διάστημα μετά. Με τα ζώα να περιβάλλονται και να ουσιαστικά να λιμένουν την περιοχή διάφορα τροκτικά, ζώα, τσακάλια, οτιδήποτε. Τις κακές καιρικές συνθήκες στη βαλτώδη περιοχή μπορεί να μην έχουμε κάτι το οποίο θα μας οδηγήσει στην πάλι, αν υπάρχει πάλι. Σωστά. Αυτό όμως δεν αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο. Βεβαίως. Ούτε είναι υπέρ αυτού του ανθρώπου ο οποίος... Δεν ξέρω και εγώ υπερασπιστικά τι μπορεί να ισχυριστεί αύριο μεθαύριο. Δεν έχουν απαντηθεί πολλά ερωτήματα για το πώς έγινε αυτή η εγκληματική ενέργεια. Όχι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στην εμπειρία μου αυτή, υπηρετώντας την ποινική δικαιοσύνη κατά βάση, δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να ισχυρίζεται τόσο κατάφορα ψέματα σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα και σε τόσο σύντομες καταθέσεις. Πώς έχεις διαγραφεί στο προφίλ του Κρεοπόλη? Είναι ένας σκληρός άνθρωπος. Είναι ένας σκληρός άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Εξ αρχής έχει μια γενική άρνηση, το οποίο είναι δικαίωμά του. Δεν ξέρουμε στην πορεία πώς θα διαχειριστεί τις καταστάσεις. Δεν φαίνεται να συγκινείται, δεν φαίνεται να συγκινείται ούτε καν από τα πλήθη τα οποία από τις πρώτες μέρες κλιπαρούσαν να μάθουν και από ολόκληρη την κοινωνία, που είναι ο Μπάμπης, σας θυμίζω αυτό.
μία μάνα που για 18 μέρες περίπου δεν ήξερε τι έχει συμβεί με το παιδί της. Που πίστευε μέχρι την τελευταία στιγμή ότι μπορεί να ζει, ότι μπορεί να έρθει και να της πει είμαι εδώ, είμαι εδώ και ήρθα να σου πω ότι είμαι καλά και ήρθα να σου πω ότι ξέρεις τι, ήταν ένα κακό όνειρο. Αυτό δεν το έχει ενστερνιστεί καθόλου. Τηρεί μια στάση παγερή, μια στάση ψυχρή. Μπορεί να καλύπτει κάτι, μπορεί να εξυπηρετεί κάτι όλο αυτό. Αρνείται ότι το έχει κάνει. Αρνείται. Πάμε λίγο σε ένα άλλο σημείο τώρα, στη μεταξύ σχέση αυτών των δύο ανθρώπων, του Μπάμπη και του Κρεοπόλη. Υπάρχει ένας δανεισμός ο οποίος είναι αποδεδειγμένος, έτσι, ο οποίος είναι πόσο ακριβώς αυτά τα χρήματα. Υπήρχε ένα ποσό το οποίο ήταν 17.000 ευρώ είναι στο μεγάλο σύνολο, ναι. Αλλά ήταν ανατακτά χρονικά διαστήματα και σε προγενέστερο χρόνο. Δεν ήταν ένα ποσό άπαξ. Άρα λοιπόν τμηματικά γινόταν ακριβώς ο δανεισμός αυτός. Δεν γνωρίζουμε όμως ποιος ήταν ο λόγος, η αιτιολογία του Κρεοπόλη για να πάρει αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, εγώ τα θέλω για να επενδύσω σε κάτι, για να κάνω κάτι. Δεν γνωρίζουμε. Όχι. Δεν γνωρίζουμε. Οκ. Okay. Πότε περίπου έγινε ο πρώτος δανεισμός, δηλαδή είναι πριν ένα χρόνο, πριν 6 μήνες. Υπήρχαν χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον 6 μήνες, θα πω, τα οποία υπήρχε έτσι μια τέτοια σχέση. Αυτό που γνωρίζω και ήδη είναι γνωστό είναι ότι ο άνθρωπος αυτός είχε κάποια θέματα επαγγελματικά, είχε κάποια προβλήματα. Είχε προβλήματα με την επιχείρησή του, εννοείς. Ναι. Ξέρουμε περίπου πόσα χρόνια ο Μπάμπης με τον Κρεοπόλη γνωριζόντουσαν, είχαν προσωπική σχέση. Αυτό δεν το γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής, αλλά... Γιατί και αυτό έχει τη σημασία του, δηλαδή θα πας να δανείσαι σε κάποιον χρήματα που τον ξέρεις 2-3 μήνες. Τουλάχιστον 2 χρόνια. 2 χρόνια. Γενικά... Αυτό το ξέρω από την... Δεν γνωρίζω τη διάρκεια της φιλικής του σχέσης, γνωρίζω ότι από τις μεταξύ τους επαφές, από τα κοινά τους χόμπι και από τις μεταξύ τους έτσι... Συναλλαγές, αυτές οι συγκεκριμένες συναλλαγές. Αυτά τα 17.000. Ναι, αλλά είναι ποσά τα οποία, επαναλαμβάνω, είναι ένα παιδί το οποίο εργαζόταν όλη του τη ζωή, ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο γνώριζε και έδωσε κάποια χρήματα. Αυτό δεν είναι μεμπτό. Όχι, δεν έχει να κάνει. Καταρχάς, Κωνσταντίνε μου, εμείς δεν πάμε να πούμε ότι υπάρχει κάτι μεμπτό. Προφανώς, απλά έχουν ακουστεί πολλά και εμείς είμαστε και. Ναι, καλά κάνεις και το λες, αλλά εμείς ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας ότι οι ερωτήσεις έχουν απότερο σκοπό μόνο να καταλάβουμε τη φύση της υπόθεσης και να το δούμε εγκληματολογικά. Το κίνητρο οικονομικά υπάρχει. Εννοείται. Υπάρχει, είναι το και οικονομικό. Δεν θέλω να απαξιώνουμε το οικονομικό κίνητρο, γιατί ακούω επίσης πολλούς ανθρώπους να λένε ότι ξέρετε, κάποιοι θα σκότωνε κάποιος για 17.000 ευρώ. Η απάντηση είναι ναι. Μα φυσικά. Διότι μπορεί σε ένα τσακωμό πάνω, σε μια αγανάκτηση προσωπική οικονομική, σε ένα φόρτο ψυχολογικό του κάθε ανθρώπου, δεν ξέρουμε τι κουβαλάει ο καθένας, σε μια πίεση γενικότερη από οποιαδήποτε πηγή μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος. Κωνσταντίνε, δεν το ξέρουμε. Μπορεί... Άρα υπάρχει ένα βασικό κίνητρο το οποίο μπορεί να έχει. Πολλά κλαδιά. Πρόσεξε. Μπορεί κάποιος να σκοτώσει επειδή θέλει να πάρει χρήματα και μπορεί κάποιος να σκοτώσει επειδή θέλει να τα επιστρέψει. Και εδώ έχουμε τη δεύτερη περίπτωση. Και δεν μιλάμε για ένα ποσό 1.000 ευρώ, μιλάμε για 17.000 ευρώ. Έτσι. Εδώ άλλος έχει σκοτώσει για 200. Ή μπορεί να ήταν η αφορμή τα χρήματα για να οδηγήσει τον Μπάμπη σε μια παγίδα. Το οποίο είναι ένα σενάριο που εξετάζεται πάρα πολύ σοβαρά. Θα το δούμε και αυτό. Εγώ θέλω να μου πεις το άλλο. Πριν την εξαφάνιση, υπήρξε ένας διαπληκτισμός μεταξύ των δύο ατόμων. Γενικότερα υπήρχε μία ανησυχία από τον Μπάμπη. Ήταν ένα παιδί το οποίο τις προηγούμενες μέρες ανησυχούσε για το αν θα πάρει τα χρήματά του, το είχε εκμυστηρευτεί σε κάποιους ανθρώπους. Α, είχε πει. Και υπήρχε ένα άγχος για το τι θα γίνει. Θυμάσαι περίπου κάτι, μια φράση του, κάτι που μπορεί να είχε πει, δηλαδή μπορεί να μεταφέρει λίγο την ψυχολογία του. Τι είπε, ας πούμε. Είχε εκμυστηρευτεί σε ανθρώπους δικούς του, σε συγγενείς του, ότι. Τα χρήματά μου, τι γίνεται με τα χρήματά μου. Ο άλλος λοιπόν ήθελε να πάρει χρόνο. Και κάποια στιγμή πρέπει να φτάσει στο τέλμα. Αυτό σου λέει: δεν μπορώ να πάρω άλλο χρόνο. Ο Μπάμπης ενδεχομένως του είπε: κοίταξε, εγώ αύριο μεθαύριο θέλω τα χρήματά μου τέλος. Γιατί θα έπρεπε και να επιστρέψει. Μάλλον ο Μπάμπης υπολόγιζε ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω να επιστρέψω στη χώρα μου. Σε ποια χώρα είπαμε ήταν? Ιταλία. Ιταλία. Οπότε θέλω να τα πάρω τα χρήματα και να επιστρέψω. Κάπως έτσι εγώ το βάζω στο νου μου, δεν ξέρω. Ακριβώς. Είναι να του είχε υποσχεθεί ότι θα τα πάρει αυτά τα χρήματα μέσω κάποιου άλλου. Δεν το γνωρίζω. Και αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Ότι αυτός μου χρωστάει, δεν μου τα δίνει, άρα και εγώ δεν μπορώ να σου τα δώσω. Ακριβώς. Είναι και αυτό μόνο μια. Μόνο αυτός ξέρει και πραγματικά εύχομαι να μας πει. Σύντομα. Παίζουν κάτι άλλο και πάλι μην παρεξηγηθεί αυτή η ερώτηση. Απλά το έχω απορία. Αυτό που έχουν βγάλει δημοσιογραφικά ότι είχε ένα μπλοκάκι, ένα χαρτί τέλος πάντων που έγραφε και για άλλα ποσά τα οποία είχε δανείσει. Είναι αλήθεια αυτό? Εγώ για κάθε τι θα σε ρωτάω, σαν να μην ξέρω τίποτα. Ο Μπάμπης ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν οργανωτικός. Ό,τι έκανε το έγραφε. Ήταν ένα παιδί το οποίο. Τα έσοδά του, τα έξοδά του, όπως κάθε άνθρωπος, είχε ένα ημερολόγιο.
όλοι οι άνθρωποι τη δουλειά που κάνουμε, γράφουμε από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σοβαρά. Εκεί λοιπόν ο άνθρωπος αυτός έγραφε τα έσοδά του, τα έξοδά του, τι του χρωστούσαν στη δουλειά του και κάποια ποσά, πάρα πολύ συγκεκριμένα, επαναλαμβάνω, τα οποία είχαν να κάνουν με δικούς του ανθρώπους, και μεταξύ αυτών και ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται, τα οποία είχε δανείσει. Είναι ποσά λοιπόν, τα οποία ναι, όλοι κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί να δώσουμε σε κάποιους δικούς μας ανθρώπους. Η επόμενη για ερώτηση... να τελειώσει αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα, εάν υπάρχει κάποια παράλληλη έρευνα για κάποια άλλα ποσά ή αφορά κάτι άλλο, εγώ προφανώς δεν το γνωρίζω και δεν αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ναι, αλλά οι δανεισμοί αυτοί γινόντουσαν σε πρόσωπα που ήταν εκεί, του κοντοχωριανίτου. Ακριβώς. Να το πω έτσι. Δεν ήταν σε κάποιον το εξωτερικό, ας πούμε. Όχι, και επαναλαμβάνω, έγραφε τα έσοδά του, τα έξοδά του, τι ήταν να πάρει από τη δουλειά του. Ότι οργανώθηκε μέσω αυτού. Ό,τι και αν έκανε είναι το θύμα και εμείς είμαστε με τα θύματα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είμαστε με το δίκαιο. Το θέμα είναι να μην φεύγουμε και δεν είναι προσωπικό. Μην πηγαίνουμε σε μονοπάτια τα οποία μπορούν μόνο να προσανατολίσουν και να ενισχύσουν, αν θέλεις, την υπερασπιστική γραμμή ενός ανθρώπου ο οποίος αυτή τη στιγμή τηρεί σιγή ηχθείως. Ναι. Τώρα, πώς αξιολογείς το γεγονός ότι ακούγονται διάφορα σενάρια περί αρχαιοκαπηλείας, περί αυτό, πολλά δηλαδή, γιατί έχουν βγει όλα αυτά, γιατί πώς έχουν προκύψει όλα αυτά? Κοιτάξτε, η περιοχή αυτή και κυρίως η αρχαία Καλλιδόνα και όλα τα περίχωρα, όχι ακριβώς αυτό το σημείο που βρέθηκε το ισορός του Μπάμπη, έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για αρχαιοκαπηλείες και για τα συναφή. Δεν μπορώ να ξέρω αυτή τη στιγμή πώς φτάσαμε σε αυτή την έρευνα. Η αστυνομία γνωρίζει, προφανώς έχει ερευνήσει. Πρόσφατα έγινε, από ό,τι ενημερώθηκε εγώ, μία σύλληψη ενός ανθρώπου ο οποίος κατηγορήθηκε για αρχαιοκαπηλεία. Μου προξενεί εντύπωση βέβαια το χρονικό διάστημα που έγινε αυτή η σύλληψη, το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στην έρευνα, σοβαρή αυτή η έρευνα για την ανθρωποκτονία. Θεωρείς ότι έχει κάποια σύνδεση, αφήνεις να εννοηθεί κάτι τέτοιο? Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, γιατί είπαμε, αναμένουμε ανακριτικά και προανακριτικά ανάκτηση δεδομένων από συνομιλίες και του Μπάμπη και του κατηγορουμένου. Μηνύματα τα οποία έχουν διαγραφεί. Γενικά η τεχνολογία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή την υπόθεση. Και μέσω της τεχνολογίας μπορεί να φτάσουμε και σε κάτι άλλο το οποίο δεν γνωρίζουμε. Και από τη βαλιστική. Ή να έχουμε φτάσει ήδη. Και από τη βαλιστική που έχουν κατασχέσει δύο κυνηγητικά όπλα του Κρεοπόλη. Σωστά. Ναι. Τα οποία βρέθηκαν στο σπίτι του. Φαντάζομαι ότι αν είχε σκοτώσει με ένα από τα δύο, δεν τα άφηνε στο σπίτι αυτός. Ναι, το θεωρώ και εγώ απίθανο. Απίθανο. Οπότε πρέπει τη δουλειά να την έχει κάνει ή με το όπλο του Μπάμπη ή με άλλο όπλο. Που εκεί πάμε αλλού, όπως καταλαβαίνεις. Θα το δούμε και αυτό. Τώρα, τον έχουμε λοιπόν τον κατηγορούμενο στη φυλακή. Φαντάζομαι η υπόθεση θα εκδικαστεί μέσα στο 18μηνο, πόσο είναι? Το μέγιστο. Το μέγιστο όριο. Πώς τα βλέπεις εσύ τα πράγματα τώρα που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, είσαι ικανοποιημένος με αυτό το αποτέλεσμα? Θεωρείς ότι και κάποιοι άλλοι θα πρέπει να είναι στη φυλακή? Καταρχάς, το Τμήμα Ασφαλείας Μεσολογγίου και όλες οι αρχές πραγματικά έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά μέχρι τώρα. Και φυσικά, επαναλαμβάνω, η εταιρεία η οποία με τον εκπαιδευόμενο σκύλο βοήθησε πάρα πολύ, γιατί όταν έχουμε τη σωρό, αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι τώρα είχαμε μια ποινική δίωξη με συγκεκριμένα στοιχεία και συγκεκριμένες ενδείξεις. Τώρα όμως πλέον είμαστε πεπισμένοι ότι υπάρχει δολοφονία 100%. Έχουμε τη σωρό, έχουμε βρήματα. Σαν πραγματικό γεγονός. Ναι. Αλλά και να μην είχε βρεθεί σωρός, πάλι θα. Προφανώς. Δεν ασκείται έτσι μια ποινική δίωξη. Ναι, γιατί δεν βγαίνει έτσι ένα ένταλμα σύλληψης. Ναι, γιατί κάποιοι λένε, δεν ξέρω, δικηγόροι βγαίνουν και λένε, άμα δεν έχουμε σωρό, δεν έχουμε έγκλημα. Δεν μπορώ να σχολιάσω ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν γνώση της δικογραφίας αφενός, που και να είχαν δεν μπορούν να τοποθετηθούν δημοσίως. Φανταστείτε όμως τώρα που δεν έχουν καν καμία ενασχόληση με την υπόθεση. Που άκουσα και εγώ συναδέλφων, δυστυχώς, που συμβαίνει συχνά, να τοποθετούνται υπερασπιστικά και να περιγράφουν μία δίωξη η οποία χωρίς πτώμα δεν μπορεί να συμβεί. Προφανώς και υπάρχει. Γνωρίζετε πολύ καλά την υπόθεση Μάριου Παπαγεωργίου. Γνωρίζετε πολύ καλά πρόσφατη. Όχι ακριβώς πρόσφατη. Έχουμε και άλλα παραδείγματα. Υπόθεση του Άλεξ στη Βέρεια. Έτσι. Η ποινική δίωξη αλλά και η καταδίκη απαιτεί αφενός επαρκής ενδείξης ενοχής για να ασκηθεί και στη συνέχεια συνοδά στοιχεία αποδεικτικά για να φτάσουμε
και κάποιος να καταδικαστεί. Κωνσταντίνε, αν ήταν έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι αν έχουμε μία δολοφονία χωρίς πτώμα, καθένας δεν θα πήγαινε καν κατηγορούμενος ποτέ. Έτσι. Θα έλεγε άφησα κάποιον σε ένα σημείο, για παράδειγμα, και από εκεί και πέρα δεν μπορώ ούτε να προσαχθώ ενώπιον των αρχών. Αυτό νομίζω απαξιώνει και το έργο της αστυνομίας, έτσι όπως περιγράφεται γενικά. Σωστά. Νομίζω ότι έχουμε πιάσει ένα μεγάλο φάσμα της υπόθεσης. Θα ήθελα έτσι να μου πεις λίγα πράγματα για την οικογένεια, για αυτήν την οικογένεια που πραγματικά τραβάει ένα γολγοθά. Πώς ήταν το feedback που πήρες συναντώντας τη μητέρα του Μπάμπη και την αδελφή? Γνώρισέ μας λίγο αυτές τις δύο φιγούρες. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι με φοβερή ευγένεια, φοβερή υπομονή και πραγματικά δύναμη ψυχής αντιμετώπισαν μια κατάσταση όλες αυτές τις μέρες. Θα είδατε και στις δημόσιες εμφανίσεις, ειδικά την αδερφή του Μπάμπη, η οποία έχει ζήσει και στο εξωτερικό η κοπέλα, με τι δύναμη ψυχής, την είδαμε να ψάχνει μέχρι και η ίδια σε σημεία, αν θέλετε, και πολύ κοντά το αποτελέσμα από εκεί που βρέθηκε το πτώμα. Έψαχναμε τις εθελοντικές ομάδες. Ακριβώς. Πήρε τους συγγενείς της χέρι-χέρι. Έκανε διαρκείς εκκλήσεις, χρησιμοποίησε τη δημοσιότητα για να κάνει εκκλήση για τον αδερφό της. Δεν είναι χρησιμοποίηση τη δημοσιότητα για κάποιον άλλο αλότριο σκοπό. Μέχρι και σήμερα είναι εκεί και ψάχνει με όλη την τοπική κοινωνία του Μεσολογγίου. Επειδή είμαι από το Μεσολόγγι, μπορώ να σας πω ότι ένα τέτοιο έγκλημα δεν το έχουμε ξαναζήσει. Δεν ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Είναι μια πόλη η οποία είναι φιλήσυχη. Η παραβατικότητα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και προέρχεται από συγκεκριμένες, αν θέλετε, περιοχές. Αλλά είναι ένα έγκλημα το οποίο έχει συγκλονίσει όχι μόνο όλη την κοινωνία, αλλά περπατάς στην πόλη του Μεσολογγίου και βλέπεις ανθρώπους να είναι παγωμένοι, να είναι αγχωμένοι και να νιώθουν μια ανασφάλεια, την οποία δεν υπήρχε. Έχει παγώσει το κλίμα εκεί, Ακριβώς. Γενικά υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση για τον Μπάμπη. Δηλαδή, πέρα από την τοπική κοινωνία που τον γνώριζε. Μιλάμε τώρα, όλη η Ελλάδα έχει γίνει χαμός, έτσι. Ένας νέος άνθρωπος να πυροβοληθεί έτσι στεγνά. Είναι ασύλληπτο αυτό. Ένας νέος άνθρωπος ο οποίος δεν είχε κανένα λόγο να εξαφανιστεί, όπως έλεγα στην αρχή, να μην ενημερώσει την οικογένειά του για το που έχει πάει. Ήταν ένα παιδί που πάντα ενημέρωνε, ένα συνεσταλμένο παιδί, να το πω και αυτό. Εκεί δεν ενημέρωσε την οικογένειά του για το που πάει. Έτυχε να μην το κάνει. Ήταν μια στιγμή η οποία. Όχι, δεν το λέω για να κατηγορήσω, καταλαβαίνει. Υπάρχουν στιγμές που όταν φεύγουμε από το σπίτι μας δεν ενημερώνουν την οικογένειά μας. Απλά επειδή. Είναι μια γιορτινή μέρα, ναι. Μια μέρα η οποία. Απλά επειδή γνώριζε ότι υπάρχει αυτό το χρέος και ενδεχομένως έπεσε σε μια μεγάλη ενέδρα εκεί πέρα, είτε με τη συμμετοχή τρίτων, είτε με την ενέδρα αυτού του Κρεοπόλη τέλος πάντων. Το θέμα είναι το εξής, ότι. Και το έχω ξαναπεί αυτό. Καλό θα ήταν να μοιραζόμαστε λίγο με τους συγγενείς μας. Αν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα, ίσως να έχει σωθεί. Σωστά. Όμως υπάρχουν στιγμές, κυρίως οι νέοι άνθρωποι, το βλέπουμε και σε αυτές τις ηλικίες, που αποφασίζουν ενστικτοδός. Για παράδειγμα, εγώ θα βγω σήμερα με τους φίλους μου. Εγώ θα πάω να κάνω ένα extreme sport με ένα φίλο μου. Αυτό δεν χρειάζεται κάποιος να το κοινολογήσει. Ακόμα και το κυνήγι για κάποιους είναι καθημερινότητα. Άρα, αν ισχύει αυτό, τότε σίγουρα ο δράστης τον είχε. Είχε ξομαλύνει τα πράγματα με το Μπάμπη για να δημιουργηθεί και αυτός ο δείκτης εμπιστοσύνης. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα είναι πώς τον εμπιστεύτηκε για να πάει εκεί πέρα. Δεν είναι μόνο το κυνήγι, έχει ένα χρέος. Δηλαδή πρέπει κάτι να δημιουργήθηκε. Θεωρώ ότι ήταν μια παγίδα. Κωνσταντίνε, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Καλή δύναμη στον αγώνα σου. Εύχομαι τα καλύτερα και σε σένα. Καλή δύναμη στην οικογένεια του Μπάμπη. Να σε καλά. Και θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Να σε καλά, χαρέ μου.